κατέβηκε απ' τη μάντρα, είδε στην άμμο μια γυμνή γυναίκα δίχως άντρα. Κι από εδώ γυναίκα όπως πως είναι ξεροκαμένος και μόλις τι δεν έγινε σαν τράους τυπωμένος. Ήτανε και ανυπάντρος, ήταν και καλοκαίρι, ο κίτσος του τρελαθήκε κι έτσι βαλένε χέρι. Και κάλεσε το εκατό από το κινητόζι και φταίει αυτή που ξέχασε να βάλει το μαγιότζι. Το πήγε στο αυτοφορό και έφαγε ένα χρόνο ο φουγκαριάρης ο βοσκός, λες και είχε κάνει φόνο. Γιατί του λέει ο πρόεδρος την πείραξε βοσκέ μου, εκείνη με προκάλεσε κύριε πρόεδρε μου. Εγώ φορούσα το μαγιό κι αυτή γρυπή στην άμμο, ο κίτσος μου ελίσαξε κύριε πρόεδρε, τι θέλες να κάνω. Όσο την έβλεπα γρυφή είχε παραστατήσει και το μαγιό που φόραγα κόντεψε να τρυπήσει. Κι εγώ τον ελπίθηκα γιατί είχε ελισάξει, γι' αυτό κύριε πρόεδρε έκανα αυτή την πράξη. Κι εσύ αν ήσουν αβοσκός με πρόβατα και γύρια, νομίζω αν την έβλεπες πως θα κάνες τα ίδια. Να βάλεις σε παρακαλώ το χέρι στην καρδιά σου, ζητάω με παράκληση την επίκειά σου. Φύγε του λέει ο πρόεδρος και άιντε στο καλό σου και μη σε ξαναδώ εδώ για πιαλή μονό σου. Σε ευχαριστώ κι υπόσχομαι αν ξανακάνει πέρα θα τον εκόψω πρόεδρε και θα μπει στην ψυστιέρα. Έπρεπε να τις έλεγες να βάζει το μαγιότζι. 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 Αυτή που με έφερε εδώ για το παλιά χινότζι. Έπρεπε να...